5 μέρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, σοκαρισμένοι ακόμα δάσκαλοι αγκαλιάζουν και πάλι τους μικρούς μαθητές τους στο προαύλιο του σχολείου του στο χωριό Δαμάση, που υπέστη σοβαρές ζημιές και αναμένεται να καταδαφιστεί. Αγκαλιές, είναι τρομαγμένοι, δεν μπαίνουν στο σπίτι τους κανένα. Λογικό είναι να σοκαρισμένα τα παιδιά, ακόμη και στα πράσινα σπίτια που έχει περάσει η Επιτροπή, φοβούνται να μπουν. Το πρωί, οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου συγκεντρώθηκαν εδώ, στο κτηριακό του συγκρότημα, για πρώτη φορά μετά τον καταστροφικό σεισμό. Τη στιγμή του σεισμού περιγράφουν και τα παιδιά, τα οποία δεν ξεχνούν να ευχαριστήσουν τους δασκάλους τους που τους είχαν προετοιμάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διευθυντή που μας έκανε αυτές τις ασκήσεις του σεισμού. Την ίδια ώρα, κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών συνεχίζουν τους ελέγχους στα κτίρια, με τους κατοίκους να ζητούν άμεση στήριξη. Όσο μπορούν πιο μπροστά να τρέξουν λίγο να κάνουν κάτι για όλο τον κόσμο. Δεν θα περιμένουμε καν την οριοθέτηση των περιοχών για αυτά τα 3 χωριά που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και άμεσα θα ξεκινήσει και η διαδικασία επιδότησης ενοικίου. Στο Δαμάσι έφτασαν τα πρώτα τροχόσπιτα και το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν και οι πρώτοι οικίσκοι. Έχει ανοίξει όλο γύρω-γύρω, πάτω, δεν μπορείς να κατοικήσεις. Οι μετασυσμοί συνεχίζονται, κάποιοι από αυτούς με μέγεθος πάνω από 4 Ρίχτερ, και οι επιστήμονες συνεχίζουν τη μελέτη του νέου αχαρτογράφητου ως τώρα ρήγματος, που όπως λένε ήταν αυτό που έδωσε τους 2 μεγάλους σεισμούς και ενεργοποίησε τα γνωστά ρήγματα Τύρναβου και Δαμασίου. Είναι ένα κρυφό ρήγμα, τυφλό όπως λέγεται, που λειτουργήσε σε ορισμένο βάθος και δραστηριοποίησε τα ρήγματα αυτά. Οι επιστήμονες πάντως δεν αποκλείουν την εκδήλωση νέων ισχυρών μετασυσμών και καλούν τους κατοίκους να μην μείνουν σε σπίτια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα.